αμέτρητα πλαστικάκια από τσίγαρα στις κυπριακές παραλίες εν μέσω των πιο έντονων τουριστικών ημερών. 450 χρόνια χρειάζεται ένα πλαστικό μπουκάλι για να εξαφανιστεί από την ακτή, αλλά μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να το πετάξει άλλος ένας ασυνείδητος πολίτης στην άμμο, χωρίς να σκεφτεί το αντίκτυπο που έχει αυτό τόσο στο περιβάλλον, όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο. Πιστώνουμε ότι μια φαινομενικά καθαρή παραλία είναι γεμάτη πλαστικά και είναι κυρίως από τσίγαρα. Είναι τραγικό. Όλα αυτά καταλήγουν στην θάλασσα και μέσω της τροφικής αλυσίδας καταλήγουν σε εμάς τους ίδιους. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία έλαβε χώρα σήμερα στην παραλία του Μακέντζη στη Λάρνακα. Παρόλο που η συγκεκριμένη παραλία θεωρείται καθαρή, και πάλι ο όγκος πλαστικού που βρίσκει καθημερινά το συνεργείο του Δήμου είναι τεράστιος. Στόχος του φετινού καλοκαιριού, μια παραλία απαλλαγμένη από πλαστικά μπουκάλια και από τσίγαρα. Ομάδα θελοντών βρέθηκε σήμερα στην παραλία και μάζεψε από τσίγαρα και πλαστικά μπουκάλια με αντάλλαγμα ένα παχούρι πολλαπλής χρήσης που διατηρεί το νερό κρύο. Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι δύο. Ένας είναι να μειωθεί η χρήση του πλαστικού μίας χρήσης και να μειωθεί το πλαστικό που καταλήγει στη θάλασσα. Έχουμε διάφορους διαγωνισμούς. Ένας από αυτούς είναι να μαζέψουν 30 από τσίγαρα από την παραλία και να του δώσουμε δώρον έναν παγούρι για να μπορεί να χρησιμοποιεί για να έχει δωρεάν παγωμένο και φιλτραρισμένο νερό που έχουμε και ψύχτην εδώ στην παραλία. Στη συγκεκριμένη παραλία, μάλιστα, στήθηκε και μία όαση δροσιάς. Ένα σημείο όπου οι λουόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γεμίσουν το παγούρι τους φιλτραρισμένο κρύο νερό. Μία πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση των πλαστικών μπουκαλιών.